MGTV, η ομογένεια κοντά σας. Ναι, γεια σας. Είμαστε εδώ στο σπίτι των Μητυλινέων Αμερικής και καλωσορίζουμε τον δόκτορα Γιάννη Κουρτζέλη, που δουλεύει στο Υπουργείο Πολιτισμού, στις αρχαιότητες. Έχουν κάνει ένα σκαφέ στη Μητυλίνη και έχουν βρει αρκετά αρχαία και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και εκείνος θα μας πει περισσότερα για αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Καλώς ήρθατε. Πέστε μας, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στην Αστόρια, θα δώσουμε μια διάλεξη για τον πολιτισμό της Λέσβου, για το τι πρόσφερε αυτό το νησί που είναι ο τόπος καταγωγής μας στον ελληνικό αλλά και στον παγκόσμιο πολιτισμό, είτε σε επίπεδο αρχιτεκτονικής είτε κεραμικής. Προσπαθήσουμε σύντομα να δείξουμε αυτά τα πράγματα. Ζω και εργάζομαι στη Μητυλίνη για 16-17 χρόνια και στο πλαίσιο της εργασίας μου έχω δουλέψει στη Μύθυμνα, στο Ιερό του Μέσου, στην Αγία Παρασκευή και σε διάφορες άλλες ανασκαφές και αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων. Σας καλωσορίζουμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τον κύριο Μπάνιο, τον κύριο Χριστοδούλ, όλους τους ανθρώπους που βοηθήσαν να γίνει αυτή η διάλεξη και φυσικά και τον κύριο Χρήστο και Μαρία Παπουτσί για την πολύ καλή φιλοξενία της στην γενική τους. Ευχαριστώ πολύ. Και να δείξουμε ότι έχουμε και τουρισμό αρχαιοτήτων. Δεν είναι μονάχα ο κανονικός τουρισμός. Έχουμε πολλά αρχαία να δείξουμε. Και ευχαριστούμε τον κύριο Κουρτζέλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τις μέρες που είμαι εδώ στην Αμερική έχω δώσει δύο διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο του New Hampshire με θέμα την ψηφιακή αναπαράσταση του Ιερού του Μέσου στην Αγία Παρασκευή και την αρχιτεκτονική του ναού και μίλησα για το υδραγωγείο της Μυτιλίνης το οποίο χρονολογείται στη Ρωμαϊκή εποχή και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ για τα αρχαία λιμάνια των πόλεων της Λέσβου, τα οποία επίσης είναι ίσως τα καλύτερα διατηρούμενα αρχαία λιμάνια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Μεσόγειο, και ακολουθεί και μία τελευταία ομιλία αύριο στο Πανεπιστήμιο εδώ στη Νέα Υόρκη, στο Κολούμπια, με θέμα το Ιερό του Μέσου και την αρχιτεκτονική του και τη λατρεία του. Το Ιερό του Μέσου είναι το σημαντικότερο ιερό του νησιού, αφιερωμένο στην Ήρα, στο Δία και στο Διόνυσο, αλλά το πιο γνωστό ήταν ένα κοινό στο οποίο όλοι με τη Λινή, παρά τις διαφορετικές πόλεις κράτη που ήταν, συγκεντρώνονταν και παίρνουν αποφάσεις που αφορούσαν την πολιτική, τη δικαστική, την οικονομική υπόσταση όλου του νησιού. Κοινές αποφάσεις για το καλό όλου του νησιού. Ναι, σήμερα έχουμε μεγάλη χαρά, γιατί θα προβάλλουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, θα μιλήσουμε για την Μυτιλίνη, για τα αρχαία που έχουν βρεθεί τώρα κοντά και επίσης θα μιλήσουμε για τους αρχαίους που ζήσανε στη Μυτιλίνη, όπως ο Πιτακός ο Μυτιλινέος που ήταν ένας από τους 7 σοφούς, ο Θεόφραστος που ήταν πατέρας της Βοτανικής, και αυτή η εκδήλωση γίνεται με την πρωτοβουλία του κυρίου Χρήστου Παπουτσί, που έχει γεννηθεί κοντά στη Βοστόνη και έχει ιδρύσει το Ίδρυμα Χρήστος και Μέρη Παπουτσί. Ο μιλητής θα είναι ο Δόκτωρ Ιωάννης Κουρτζέλης, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αγιάσο. Ο Γιάννης Αυγύρης έχει υπηρετήσει για πολλά χρόνια στο σύλλογό μας από διάφορες θέσεις, τη θέση του Προέδρου, του Γραμματέα, και εκείνος θα μας πει περισσότερα. Ναι. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Εκδηλώσεις σαν για αυτή είναι αξιέπαινες, αξιόλογες και πρέπει να όλοι να τις υποστηρίξουμε. Εγώ έρχομαι από τη Φιλαδέλφεια και θα ξαναπάω πάλι στη Φιλαδέλφεια, γιατί θεωρώ ότι κάτι θα μάθω, κάτι θα ακούσω, αν και επισκέπτομαι τη Λέσβο τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο. Διατέλεσα και εγώ πρόεδρος Λεσβιακού Συλλόγου, καθώς και πρόεδρος των Λεσβιακών Ομοσπονδιών Αμερικής και Καναδά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μια τέτοια εκδήλωση μας φέρνει κοντά, βλέπουμε ένα τον άλλον και ευελπιστώ ότι κι άλλες τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Χρήστος Παπουτσής, we are co-chairing a lecture series. We brought Dr. Yannis Kozelis from Mytilene
And as you know, Dr. Kozelis was born in Ayasso and is the number one archaeologist in Mytilene and for Lesvos. And he also is a teacher, professor at the Aegean University. We brought him to the University of New Hampshire, where we have formed a lecture series. We have speakers from all over the world that come, and it's a lecture series dealing with the classics. My wife is a classicist, and then we brought him a couple days ago to Harvard, and then tonight we are here at the Lesvos Association, and then tomorrow we're going to go to Columbia University. Εγώ γεννήθηκα στην Βατούσα, Λέσβος. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Βατούσα. Και τώρα έχουμε καινούριο σπίτι εκεί. Και πάμε κάθε χρόνο για 4-5 μήνες. Και πολύ ωραία μέρος είναι. Και my wife likes Λέσβος more than me. Πρόσεξε, είναι η μανιάτισσα. Ξέρεξα τι είναι η μανιάτισσα. Ξέρεξα. Εγώ ονομάζομαι Μαρία Παπουτζή, except that we're very proud and very delighted to welcome Dr. Kozelis here to the United States. He's done a marvelous job. To a packed house at Harvard University and at the University of New Hampshire. They were absolutely thrilled to hear about the latest technological innovations incorporated into archaeology. And he'll be speaking a little more about that tomorrow night at Columbia University, where they have welcomed him to their archaeology center. So it's quite a prestigious speaking tour for him as a young and dynamic scholar, and we look forward to a good lecture this evening and another tomorrow night. Thank you, you organized this for us, especially close here in New York in the story. Και εγώ παίζω σαντούρι. Είστε καθηγητής επίσης. Ναι, παίζω σαντούρι, παίζω ταξίμια, ζιμπέκακα και όλα. Έχω ορχήστρα, 30 κομμάτια. 5 μπουζούκια, 5 βιολιά, πιάνο, ακόρδιον, κλαρίνα και παίζουμε εδώ και εκεί και αυτό είναι. Αυτό είναι, ναι. Έχουμε μεγάλη χαρά που είμαστε σήμερα εδώ στο σπίτι της Λέσβου και μας φιλοξενεί την Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών, το Ίδρυμα Χρήστου και Μαρίας Παπουτσή, τον Οργανισμό Αλλήν και Παιδεία Αμερικής. Είναι πολύ αξιόλογοι ο Πρόεδρος και όλο το Συμβούλιο, γιατί οργανώνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις που μας ενημερώνουν για διάφορα θέματα, όπως σήμερα θα μας ενημερώσουν για το ωραίο αυτό νησί τη Λέσβο και όλα τα αρχαιολογικά της μνημεία που έχει και ό,τι άλλο θησαυρό. Και θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε αυτή την ωραία διάλεξη με τον δόκτορα Κουρτζέλη, ο οποίος είναι ειδήμων, ο οποίος εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Τμήμα της Αρχαιολογίας και θα έχει πάρα πολλά να μας πει και να χαρούμε την ωραία αυτή εκδήλωση και πάλι συγχαίρω όλους τους διοργανωτές γιατί μας φέρουν σε επικοινωνία με την Ελλάδα μας και με τα ωραία μας νησιά και ιδίως σήμερα με το νησί της Λέσβου. Ευχαριστώ. Τις δικές μας πατρίδες μαζί μας κοιμάτιζαν για να μας υπενθυμίσουν ότι ο George Washington, ο Jefferson και οι άλλοι σπουδαίοι ανοίξανε τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων για να πάρουν ιδέες και αξίες και υλικό να χτίσουν τη χώρα αυτή εδώ, η οποία από τον καιρό που χτίστηκε βάδισε βήμα-βήμα με το ίδιο σύνταγμα. Επίσης, η παρέλασή μας θύμισε τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, που αγωνίστηκαν με 1000 κόπους, ένα αγώνα άνισο. Επίσης, να σκεφτούμε τη σπουδαία κουβέντα που είπε ο Κολοκοτρώνης, ότι ό,τι θέλουμε να κάνουμε θα το κάνουμε μόνοι μας, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας και να μην περιμένουμε από τους ξένους. Και η Λέσβος έχει μια στρατηγική θέση όπου, όπως βλέπετε, πολύ κοντά στη Μικρά Ασία. Ήταν πάντοτε ένα κομμάτι της Μικράς Ασίας, δεν ήταν ένα κομμάτι τόσο συνδεδεμένο με την Αθήνα ή με τη Σπάρτη στους ιστορικούς χρόνους. Αλλά η στρατηγική της θέση, ουσιαστικά ελέγχοντας το δρόμο προς τα Δαρδανέλια, προς τον Ελίσποτα, τη Μαύρη Θάλασσα, ήταν καθοριστική η θέση σε όλες τις εποχές.
θα σκεφτείτε και την αρχαιότητα αλλά και την νεότερη εποχή, το 19ο αιώνα, πόσο ο πλούτος Μυτιλίνης με τα αρχοντικά που βλέπετε ήταν από τη Μικρά Ασία, από τη γη στη Μικρά Ασία και όχι τόσο από το νησί. Η θέση της αυτή, οι αρχαιολογικές μαρτυρίες που έχουμε και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλίνης, στο παλιό κτίριο, είναι μια ανασκαφή που έγινε τη δεκαετία του 80 στο σπήλαιο του Αγίου Βαρθολομαίου, στο Καγιάννη. Είναι ένα σπήλαιο το οποίο τα ευρήματα που μας έδωσε χρονολογούνται στο 4.000 π.Χ., δηλαδή στην τελική νεολιθική περίοδο. Όταν λέμε για τελική νεολιθική, ήταν ο άνθρωπος πια, όταν χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος την πέτρα, γι' αυτό λέμε εποχή του λίθου, το τέλος, δεν είχε ανακαλύψει ακόμα το μέταλλο, το χαλκό, και ό,τι μπορεί κάνει, το κάνει με τα χέρια του, χωρίς τον τροχό, χωρίς τη φωτιά. Έτσι λοιπόν, από αυτή την εποχή, έχουμε αυτά τα ευρήματα, τα οποία είναι αγκία, είναι κυρίως για το νερό ή για να μαγειρεύουν την τροφή τους, χεροποίητα. Οι άνθρωποι τότε ήταν ομάδες, δεν έχουν καθίσει ακόμα, δεν έχουν κάνει πόλεις, αλλά μετακινούν τα κοπάδια τους και τα μέλη της οικογένειάς τους σε τόπους ανά περίοδο, ανά εποχή. Είναι μια σπουδαία ανασκαφή που έχει γίνει και έτσι μας δίνει φως σε πολύ πρώιμη εποχή, πώς ήταν. Αυτά τα αγκία είναι χειροποίητα, βλέπετε είναι καθαρά χρηστικά. Ένα αγκείο, ένα κανάτι για να βάζουν το νερό τους ή να μαγειρεύουν τα όσπριά τους. Όταν προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, στην εποχή του Χαλκού, και όταν λέμε εποχή του Χαλκού μιλάμε για 3.000 π.Χ. μέχρι την πρώην εποχή του Χαλκού, έως το 2.000 π.Χ., έχουμε τον πολιτισμό του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στο οποίο γνωστά παραδείγματα έχουν εντοπιστεί στη Σάμο, στη Χίο, όπως είναι η Μποριός, στη Λέσβο είναι η Θερμή, στη Λίμνο, που είναι ο κύριος από τη Λίμνο, είναι η Πολιόχνη και πρόσφατα ανακαλύφθηκε και η Μύρινα, φυσικά και οι μικρότεροι οικισμοί που δεν έχουν ανασκαφεί. Το πιο γνωστό κέντρο είναι η Τρία, που έχει πάρει δηλαδή και την ονομασία, είναι ουσιαστικά η κυρίαρχη πόλη. Στη Λέσβο έχουμε τον προϊστορικό οικισμό της Θερμής, είναι μια οργανωμένη πόλη, είναι η πρώτη κατοίκηση που έχουμε στο νησί με μορφή αστικής οργάνωσης, μια πρώην αστικής οργάνωση, δηλαδή με μικρές πλατείες, με σπίτια στενόμακρα που είχαν, με μικρούς δρόμους, δηλαδή οι άνθρωποι πλέον αρχίζουν και γίνονται μια μικρή κοινότητα. Ζουν από τη θάλασσα, στην παραλία της Θερμής, από την Αλία, έχουμε βρει αγκίστρια, διάφορα πράγματα και έχουν σχέση με την Τρία, με την Μικρά Ασία, τον Ελίσποντο και παίρνουν χαλκό, κασίτερο, παίρνουν λέει, τα μέταλλα και αρχίζουν και δημιουργούν τα πρώτα μεταλλικά εργαλεία. Η Θερμή έζησε περίπου 1000 χρόνια, καταστράφηκε, ξαναχτίστηκε η μία πάνω στην άλλη, όπως γίνεται συνήθως με τις αρχαίες πόλεις, και τώρα είναι ένας οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος, όπως βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια, που έχει αναδειχθεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Εκεί που, αν πούμε δύο πράγματα για την κεραμική, θα πούμε ότι ενώ στο σπήλαιο τα κεραμικά ήταν πολύ απλά, τώρα οι άνθρωποι, και αυτό για να κάνει με την εξέλιξη, με το γούστο, με την ευμάρεια, αρχίζουν να μην τα βλέπουν μόνο σαν χρηστικά σκεύη, αλλά να τα διακοσμούν λιγάκι. Κοιτάξτε λίγο τις γραμμές, δίνουν κάποια στοιχεία που είναι πια που τα χαρίζουν, είτε γεμίζουν, το χαράσουν λιγάκι, τα γεμίζουν με λίγο χρώμα, και αυτό δείχνει λίγο την εξέλιξη του ανθρώπου. Η Θερμή είναι στην ίδια εποχή, σας είπα, με την Τρία, την πρώιμη, και τα σχήματα αυτά είναι κυρίως για κανάτι, για νερό. Χαρακτηριστικά, η εποχή του λίθου, ουσιαστικά όμως και κάποια αντικείμενα, όπως αυτά τα σχηματικά ειδόλια, τα γαλματάκια, να το πω πολύ απλά, όπου είναι οι πρώτες αποτυπώσεις στην ιστορία του ανθρώπου, δηλαδή ένας άνθρωπος, μία μορφή ανθρώπου, αλλά πάρα πολύ απλά αποδοσμένη. Από εδώ θα ξεκινήσουν και από τα κυκλαδικά ειδόλια που γνωρίζετε οι περισσότεροι, φαντάζομαι, από αυτό εδώ το ταπεινό σχήμα που είναι σαν τρίγωνο, σαν λίγο με την κοιλιά και το λαιμό, όπως τα κυκλαδικά, και να φτάσουμε στον πραξιτέλι, να φτάσουμε στους μεγάλους γλύπτες αρχαιότητας. Κάποια σκεύη, όπως ακόμα και αυτό εδώ, αυτό το σκεύο, θυμίζει λίγο το ανθρώπινο σώμα, τον κορμό, τα ποδαράκια, τα χέρια εδώ, τους ώμους,
λίγο η μίμηση του ανθρώπου. Και φυσικά εργαλεία, είτε λίθινα, όπως βλέπετε εδώ κάτω, από τη θερμία, δεν έχει σημασία, θα σας περάσουμε λεπτομέρειες για χρονολογήσεις. Αλλά οι άνθρωποι ήταν κυνηγοί, ήταν κτηνοτρόφοι, αρχίζουν πλέον να οργανώνονται. Θα προχωρήσουμε στο χρόνο και θα φτάσουμε σε μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία της Λέσβου. Είναι η εποχή που ουσιαστικά αρχίζουν να δημιουργούνται οι πόλεις της Λέσβου. Είναι η εποχή στο τέλος της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., γύρω στο 1100-1000 π.Χ., όπου γίνεται κάτι που θυμίζει το σήμερα. Ποιο είναι αυτό στην Ελλάδα? Η μετανάστευση. Οι άνθρωποι, είναι η εποχή, για να προχωρήσουμε, σας δίνω μια φωτογραφία, είναι από τα Μάκαρα, ένας γεωλογικός σχηματισμός, ένας βράχος που ο κόσμος τον λέει ο θρόνος του Μάκαρα. Ο Μάκαρας είναι ουσιαστικά ένας βράχος, δεν το έχει φτιάξει άνθρωπος, αλλά έτσι όπως φαίνεται. Ο Μάκαρας ποιος ήταν, έχετε ακούσει σαν ονομασία? Είναι ο μυθικός, ας πούμε, ιδρυτής της Λέσβου, ο οποίος είχε 5 κόρες, 5 ή 6, και ένα γιο. Οι κόρες αυτές είναι η Μυτιλίνη, η Μύθυμνα, η Άντισα, η Αρίσβη, η Ίσα, η Αγαμίδη, κάποια ξεχνάω τώρα, Πύρα. Και την Πύρα. Είχε και ένα γιο, τον Έρεσο. Αυτές λοιπόν δώσαν την ονομασία, αυτά τα παιδιά του, ονομάσαν τις πόλεις Αρχαίας Λέσβου. Ουσιαστικά όμως, όλα αυτά με την... έχει να κάνει με την μετακίνηση των ανθρώπων από την κεντρική Ελλάδα και προς τα νησιά. Στο νησί υπάρχουν μαρτυρίες από τον Αλκαίο, από τον Όμηρο, ότι περάσαν κάποια στιγμή ο Μενέλαος, ο Νέστορας, διάφορες παραλλαγές, η Σαπφό επίσης αναφέρεται, οι αρχαίοι βασιλιάδες, όταν γυρνάγανε από την Τρία, για να εδώ κάνουν μια θυσία στο ιερό που θα δούμε αργότερα, στο κέντρο του νησιού, για να τους δείξει ο Δίας, η Θεή, τον δρόμο της επιστροφής προς εκεί. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτά τα πράγματα. Και όπως σας είπα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η μετακίνηση. Όπως βλέπετε και στους χάρτες, φύλλα, ελληνικά φύλλα, Έλληνες, φεύγουν από τη Θεσσαλία, από τη Βόρεια και Ανατολική Πελοπόννησο, από την περιοχή του Βόλου, και το κίτρινο κομμάτι που βλέπετε, τη Μυτιλίνη, στην απέναντι ακτή, το καταλαμβάνουν αιωλείς. Στην Μυτιλίνη είμαστε αιωλείς. Από τη Χία και κάτω είναι Ιόνες, και πάμε πιο κάτω που είναι οι Δωρεείς. Αυτά είναι ελληνικά φύλλα που ουσιαστικά για κάποιο λόγο πιέζονται από εξωτερικούς παράγοντες και μεταναστεύουνε. Και βέβαια καταλαμβάνει κανείς μία ομάδα νησιών και την ακτή απέναντι. Και υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, να μην γίνω πολύ αναλυτικός, για τον Ηρόδοτο που λέει ότι οι Ίωνες βρήκαν καλύτερη γη από ότι ο ένας από τον άλλον, άλλοι εκμεταλλευτήκαν τη θάλασσα, και πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια εποχή γύρω στο 1000 π.Χ., όπως σας είπα, που δημιουργούνται οι πόλεις της Μυτιλίνης. Ακόμη μια πρωτοτυπία του νησιού. Ποιες είναι οι πόλεις? Σας είπαμε και πιο πριν, η Μυτιλίνη, η Μύθυμνα, ψηλά, η Άντισα, κάνοντας τον κύκλο, η Ερεσός, η Αρίσβη και η Πύρα, 6 πόλεις. Βλέπετε πως είναι χωρισμένο με την άσπρη γραμμή, κάθε μία από αυτές ελέγχει ένα κομμάτι του νησιού. Έχει σύνορα, έχει όρια. Οι σχέσεις τους είναι ίδιοι, είναι αιωλείς όλοι αυτοί, δεν τα πάνε τα καλές. Κάποιοι ήταν, για παράδειγμα τώρα, ιστορικά σας το λέω τώρα, δεν ισχύει απόλυτα αυτό που θα πω, αλλά για να καταλάβετε, η Μυτιλίνη είχε πολύ καλή σχέση με την Ερεσό. Η Ερεσός με την Άντισα είχε πολύ καλή σχέση. Η Πύρα με τη Μυτιλίνη ουσιαστικά είχαν κοινά σύνορα. Δηλαδή κάποιος που ήταν πολίτης στην Ερεσό μπορεί να ήταν πολίτης και στη Μυτιλίνη. Αλλά κατά τα άλλα είχαν διαφορετικούς νόμους, διαφορετικά νομίσματα, διαφορετικό σώμα διοίκησης, δήμο, εκκλησία του δήμου, βουλή, τα πάντα ήταν διαφορετικά. Υπάρχει κάτι που τους ενώνει. Αυτή που φαίνεται λίγο να διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες πόλεις είναι η Μύθυμνα. Η Μύθυμνα λοιπόν ήταν η πιο επιθετική από όλες τις άλλες και πάρα πολύ νωρίς, γύρω στο τέλος του 8ου αιώνα, γύρω στο 700-710, όπως μας λέει και ο Ηρόδοτος, ουσιαστικά
καταλαμβάνει, καταπίνει όλη την Αρίσβη. Το πρόβλημά της είναι, το πρόβλημά τους τι ήτανε. Ένας από τους λόγους, θα τους πω τώρα πολύ γρήγορα. Η Μύθυμνα δεν ακουμπούσε καθόλου, δεν έφτανε στον κόλπο της Καλονής. Ο κόλπος της Καλονής που τον ξέρουμε όλοι, πόσο σημαντικός υπάρχει, είναι και για μας, ήταν πάντοτε σημαντικός εκεί. Και τα λιεύματα και τα στρακοειδή, τα οποία τα περιγράφουν όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς, ως τα πιο νόστιμα του αρχαίου κόσμου. Εντάξει, δεν τα ανακαλύψαμε μόνο εμείς, τα ξέρουν από εκεί. Έτσι λοιπόν, πολύ νωρίς η πόλη σκράτη από 6 γίνανε 5. Να προχωρήσουμε λιγάκι, γιατί δείτε αυτή τη διαφάνεια. Η Μύθυμνα και η Μυτιλίνη, κυρίως βέβαια η Μυτιλίνη, ήταν οι πιο μεγάλες, οι πιο ισχυρές πολιτείες της πόλης κράτη της Λέσβου. Ένας από τους λόγους ήταν ο έλεγχος της θάλασσας. Η Μύθυμνα, όπως βλέπετε, ελέγχει το βόρειο το κομμάτι. Το κομμάτι που βλέπετε το πολυμίδιο, το πέρασμα που οδηγεί στον Αδραμητινό κόλπο, το που λέμε και της Ελιάς Αδραμητίου. Η Μυτιλίνη πάλι ελέγχει το νότιο και ανατολικό πέρασμα. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι ελέγχαν όλη την κυκλοφορία των πλοίων που πηγαίναν προς τον Ελίσποντο ή κατεβαίναν στα νησιά. Και ένας από τους λόγους που γίνανε τόσο ισχυρές ήταν αυτός ο έλεγχος των στενών. Είναι, να πω όσοι το ξέρετε, το προσφυγικό για παράδειγμα σήμερα, το έχετε στο μυαλό σας, το γνωρίζετε πόσο εύκολο είναι να μετακινηθεί κάποιος από εκεί, απέναντι προς τα εκεί. Σας είπα πριν ότι όλοι ήταν οι αιωλίες. Αυτοί έχουν κοινή γλώσσα, την αιωλική γλώσσα που έρχουν, έχουν κοινά χαρακτηριστικά, φέρνουν μαζί από την Πελοπόννησο, από τη Λάρισα, τη γλώσσα τους, φέρνουν τα υλικά δομής τους, το πώς φτιάχνουν τα πράγματά τους, την τέχνη του πυλού, αλλά φέρνουν και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που τους ενώνει όλους. Ποιο είναι αυτό? Είναι η θρησκεία, η απάντηση. Οι τρεις μεγάλοι θεοί της Λέσβου ήταν η Ήρα, πρώτα η Ήρα, μετά ο Δίας και μετά ο Διόνυσος. Είναι ένα ατέριαστο και πολύ σπάνιο, έτσι, μια σύνθεση πολύ περίεργη, γιατί συνήθως η Ήρα έχει πολύ κακές σχέσεις με τον Διόνυσο. Παρ' όλα αυτά στη Μυτιλίνη γίνανε οι βασικοί θεοί, the immortal blessed gods, όπως τους αναφέρει στα αρχαίνικα βέβαια ο Αλκαίος, οι αθάνατοι θεοί. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, δείχνει κάτι για την ιδιοσυγκρασία των λεσβίων. Δηλαδή το πώς ταιριάξανε θεούς που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Βέβαια, στις πηγές ξέρουμε ότι κάθε ένας αντιπροσωπεύει κάτι. Ο Διόνυσος, που είναι ο θεός του κρασιού, είναι ένας πανάρχος θεός που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί τους παλιούς κατοίκους, αυτοί που βρήκαν οι αιώλιες στο νησί. Αυτό που τους ενώνει, και θα δούμε την αναπαράσταση αργότερα αυτή, είναι το ιερό του μέσου όλος. Όπως σας είπα, έχουν τα πάντα διαφορετικά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ενώνονται στο κέντρο του νησιού, εν το ιερό το εν μέσο, δηλαδή το ιερό που είναι στο κέντρο του νησιού, όταν έπρεπε να πάρουν αποφάσεις για σοβαρές για την πορεία του νησιού, είτε πολιτικές, είτε δικαστικές, είτε νομικές, είτε πολεμικές φυσικά, εκεί μαζεύονταν αντιπρόσωποι, ένα συμβούλιο δηλαδή, για να πάρουν αποφάσεις. Στο ιερό αυτό, ξέρετε που είναι στον κόλπο της, όταν βγαίνουμε από το δάσος, το μεγάλο δάσος, το κεντρικό, στρίβουμε δεξιά 800 μέτρα και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Σε αυτό το ιερό, με το πανάρχαιο, η αρχική λατρεία, η πρώτη λατρεία, ήταν η πέθρια, δηλαδή σε ένα βωμό, όπως μεγάλη βομή στην Ολυμπία. Δεν υπήρχαν κτίρια. Αργότερα αρχίζουν να κατασκευάζουν ένα μικρό κτίριο, στενό, μακρό όπως στην εποχή. Αλλά. Μάλλον έπρεπε να πέσει αργότερα αυτό, δεν πειράζει. Αυτό που βλέπετε είναι μια πύλινη λεκάνη, περίπου ένα μέτρο και κάτι, που προσφέρεται είναι προσφορές. Αυτό θα εξελιχθεί αργότερα. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική. Όπως σας είπαμε, αρχίζουν όλες αυτές οι επαφές με τη Μικρά Ασία, με τέτοιο, οι καλλιέργειες, αρχίζουν να έχουν ευρήματα, να έχουν πλούτο και αυτό αντιμετωπίζεται σε έναν, κάποια ρύθμιση, έναν τάφο που βρέθηκε πολύ πρόσφατα στο Ήπιος,
και με τα χρυσά σκουλαρίκια που βλέπετε είναι μάλλον μια γυναίκα θα μένει και αυτό εδώ το κεντρικό κόσμημα στο λαιμό. Φωτογραφίες είναι το δελτίο τύπο που εξέδωσε η υπηρεσία και δείχνει το πλούτο που υπήρχε στη Λέσβο τον 6ο, 7ο, 8ο αιώνα π.Χ. Είναι η εποχή που αρχίζει με τη Λινή να κάνουν εκείνη πια να καταλαμβάνουν την απέναντι ακτή και να ιδρύουν αποικίες. Όλη αυτή η εκτογραμμή που βλέπετε ακταίαν towns, shoreland of the Mytileneans, είναι πόλεις που ιδρύθηκαν από τον 8ο αιώνα και μετά από τη Μυτιλίνη, τη Μύθυμνα ή μαζί οι πόλεις ή ξεχωριστά. Και εκεί ήταν ο μεγάλος ο πλούτος της Λέσβο. Για παράδειγμα, η Άσος, που είναι πιο γνωστή από τις πόλεις, τις υπόλοιπες πόλεις, είναι η κόρη της Μύθυμνας. Είναι δημιούργημα της Μύθυμνας. Εντάξει, που την ξέρουμε και έχουμε μια ιστορική πορεία. Ο πλούτος τώρα, αυτό που είπαμε πριν, οφείλεται και στα προϊόντα. Ποιο είναι το βασικό προϊόν της αρχαίας Λέσβο? Δεν είναι η ελαιοκαλλιέργεια, όσο και να σας φανεί περίεργο. Η ελαιοκαλλιέργεια είναι το βασικό προϊόν της Λέσβο. Υπήρχε και η ελαιοκαλλιέργεια, αλλά λιγότερο. Και αυτά είναι φωτογραφίες που συνδέχνουν από ένα πατητήρι που βρέθηκε πολύ πρόσφατα κοντά στην πηγή. Και αυτά τα μεγάλα σέτια, η αναγεμματική τύχη, είναι στα μάκαρα, τεράστιες πεζούλες που δημιουργήθηκαν, έχουν ύψος 2-3 μέτρα κατά τόπους και είναι, παρόλο που είναι άγρια ακόμα στην όψη, η όψη τους τις πέτρες, η Λέσβια οικοδομή που θα τη δούμε, παρόλα αυτά είναι σχεδόν μεγαλυφικά έργα, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και φυσικά ο ποιος ο Θεός άλλος, παρά ο Διόνυσος, ο Θεός του κρασιού, ο Θεός των συμποσίων και όλα αυτά. Λοιπόν, κάτι πολύ σημαντικό για τη Λέσβο, πολλές φορές αναφέρονται ότι έχουν την ίδια αξία που έχουν τα αιωλικά και ονόκρινα. Είναι μια κατηγορία νομισμάτων, το οποίο στη βιβλιογραφία είναι γνωστά ως μπιγιόν, με το γαλλικό όρο, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα κράμα χαλκού και ασημιού. Πιο πολύ χαλκό, 40% ασήμι. Αυτά λοιπόν τα μικρά τα νομίσματα που τα βλέπετε εδώ, είναι τα σημαντικότερα έργα τέχνης που υπάρχουν. Άρχισαν να κόβονται πολύ νωρίς από τις πόλεις, κυρίως σαν σύνολο, και από πόλεις ανεξάρτητα, αλλά και σαν Λέσβος, από το 550 περίπου π.Χ., δηλαδή από τα πρώτα νομίσματα που κόβηκαν στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, είναι πολύ μικρά. Συνήθως βλέπετε αυτό το πολύ ωραίο θέμα με το αγριογούρουνο, τις κεφαλές που είναι παράλληλες, που δείχνουν ένα μοτίβο που τους αρέσει πάρα πολύ, αλλά και άλλα θέματα, όπως το γοργόνιο αυτό που τους αρέσει πάρα πολύ, το πρόσωπο αυτά. Αυτά θεωρούνται πολύ σημαντικά νομίσματα και πολλοί μελετητές τα θεωρούν εισάξια ως παραγωγή με τα αιωλικά και ονόκρινα που θα δούμε στη συνέχεια. Ένα γρήγορο με τα νομίσματα, ότι κάθε πόλη, είπαμε, κόβει τα δικά της και βάζει τους θεούς της ή τα σύμβολά της. Παραδείγματος χάρη η Μυτιλίνη βάζει τον Απόλλωνα. Η Ερεσός βάζει το Ερμή με τον Πέτασο, αλλά βάζει και το Στάχη, γιατί ξέρουμε από τις αρχαίες πηγές ότι οι Ολύμπιοι θεοί, όταν θέλαν σιτάρι, και αυτό λέει κάτι για την παραγωγή της περιοχής, θέλαν τον Ερμή να πετάξει, υπτάμενος, να πάει στον κάμπο της Ερεσού να πάρει σιτάρι. Και αυτοί οι άνθρωποι το αποτυπώσαν αυτό σαν σύμβολο στα νομίσματά τους. Στην Άντισα, ο Διόνυσος Φαλήν, μία μορφή. Στη Μύθυμνα, η Αθηνά, έχει πολύ καλή σχέση, γενικά η Μύθυμνα με την πόλη της Αθήνας, καλύτερα από τις υπόλοιπες, αλλά και τη Λύρα, η σημασία της μουσικής, θα τη δούμε. Η Πύρα, μία γυναικεία μορφή, μία γυναικεία νύμφη, αλλά και μία κατσίκα, έτσι, που δείχνει ότι είναι αγροτική. Μια αγροτική υπόσταση στην περιοχή. Άλλα νομίσματα, είναι πολύ μεγάλη ποικιλία, αυτά θεωρούνται αρκετά σπάνια. Τώρα για την ποιότητά τους, αυτά τα συγκεκριμένα που σας δείχνω λέγονται από ήλεκτρο, είναι ένα άλλο κράμα, ένα άλλο μείγμα μετάλλων, δεν είναι χρυσά απόλυτα, είναι ασήμι και χρυσός.
Το ηλεκτρό κανονικά είναι φυσικό υλικό, δηλαδή βρίσκεται σε ένα ποταμό στη Μικρά Ασία, μετά όμως το κάνουν μείγμα. Και εκεί έχει μια πολύ μεγάλη παραγωγή και πολύ σημαντική, που βάζανε για παράδειγμα το πάνθυρα εδώ, το κρυάρι, μας δίνουν πληροφορίες και για την κτηνοτροφία και για τα ζώα και για πάρα πολλά πράγματα, φυσικά τους θεούς. Όπως σας είπα, κάθε πόλη κόβεται δικά της νομίσματα. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχουν κάποια κοινά νομίσματα που κόβουν όλες οι πόλεις. Και ήδη από τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., περίπου δηλαδή στο 550, κόβουν με την επιγραφή λεσβίων. Δηλαδή έχουν συνέστηση ότι είναι ένα πράγμα, ουσιαστικά είναι λέσβοι. Ναι, μένουν μεσταχωρισμένοι, αντισέοι, μυθμινέοι, οτιδήποτε, αλλά κόβουνε. Αργότερα, από τα μέσα την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου περίπου, κόβουνε πλέον και με την επιγραφή Αιωλής. Ακόμα πιο σημαντικό, δηλαδή, η ευρύτητα που αναπτύξανε στην Γερμανία. Και αυτό έχει να κάνει και με την κυκλοφορία των νομισμάτων. Δηλαδή, τα νομίσματα αυτά ήταν αποδεκτά και στις πόλεις απέναντι για την... θα δείτε που θα καταλήξουμε. Νομίζω ότι όλοι σας, σε γενικές γραμμές, είστε εξοικειωμένοι με το πόσο σημαντικά πρόσωπα γέννησε αυτή η γη. Η Σαπφό, συνήθως μια φορά εμείς που δουλεύουμε στην υπηρεσία και δεν ασχολούμαστε όσο θα έπρεπε και λαμβάνουμε επικοινωνία με πανεπιστήμια, με ερευνητικά κέντρα από όλο τον κόσμο κυριολεκτικά για τη Σαπφό, για τον Αλκαίο, οι οποίοι υπήρξαν οι δύο σημαντικότεροι ελληνικοί ποιητές αρχαιότητες, δηλαδή που γεννήθηκαν στη Λέσβο, προσωπικότητες και οι δύο πάρα πολύ δυναμικοί, αυτά που γνωρίζουμε, που συμμετείχαν σε αγώνες, αντισταθήκαν σε τυράννους, φυλακιστήκανε, εξοριστήκανε. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι ο Αλκαίος ζήτησε βοήθεια και κατέφυγε στο Ιερό του Μέσου, ως ηκέτης, εκεί πέρα. Αλλά στην τέχνη τους μας δείξανε και πολύ σημαντικά, απεικονίσαν πολύ όμορφα το φυσικό περιβάλλον της Λέσβου, τα λουλούδια και το ζωικό βασίλειο, τα ζώα, όπως τα βλέπουμε εδώ σε παραστάσεις ή από ψηφιδωτά είτε από ζωντανές φωτογραφίες. Ένας πλούτος, η αιωλική λυρική ποίηση είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τη Λέσβο, το οποίο κατά τη γνώμη μου ίσως πρέπει να κάνουμε κάτι λίγο παραπάνω κατά πάνω για αυτούς τους ποιητές. Φυσικά και πάρα πολλές άλλες μορφές, όπως είναι ο Τέρπανδος από την Άντισα, ο Αρίων ο Μυθυμναίος, ο Πιτακός ο Μυθυμναίος, ένας μεγάλος πολιτικός που το πιο τόσο της οργάνωσης είναι γνωστός στην ιστορία, γιατί αφού της οργάνωσης λέει φτάνει πια παρετούμε από εσυμνίτης, από καιρός να λάβει κάποιος άλλος, που είναι μια φοβερή πράξη για την εποχή που το έκανε. Η μουσική, ο Αρίων και ο Τέρπανδος έχουν βάλει τις βάσεις για αυτό που θα ακολουθήσει αργότερα με το κλασικό δράμα, με το αυτό που ξέρουμε από τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες. Είναι άνθρωποι που ζήσανε πολύ πριν, στην αρχή, γύρω στον 8ο αιώνα, και έχουν χάσει κάποια στιγμή. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αρίων, λόγω της αφήγησης του Ηροδότου, που λέει ότι τον διέφυγε με ένα αδελφίνι, στην πλάτη ενός δελφινιού, το βλέπετε στο νόμισμα επάνω, από την Ιταλία στο Τένερο για παράδειγμα, φτάσε να είναι στα όρια του μύθου ή της πραγματικότητας. Φυσικά ήταν υπαρκτά πρόσωπα που επηρεάσανε πάρα πολύ τη μουσική. Ο Ελλάνικος, πολύ μεγάλες προσωπικότητες παγκόσμια. Ήθελα κάτι να σας μιλήσω λίγο για ένα θέμα που συνήθως δεν το αγγίζουμε στις ομιλίες μας, είναι η θέση της γυναίκας στη Λέσβο. Οι γυναίκες της Λέσβου, και φυσικά μιλάμε για την αρχαϊκή εποχή και αργότερα, μιλάμε για τις γυναίκες φυσικά της αριστοκρατίας, αυτό είναι κατανοητό, γιατί μια εποχή που ακόμα δεν έχει μπει η δημοκρατία, είναι αριστοκρατικά φύλλα. Οι γυναίκες στη Λέσβου μεγαλώνουν λίγο διαφορετικά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ στην Αθήνα είναι κλεισμένα στο σπίτι και παίρνουν μια βασική εκπαίδευση, ας το πούμε, εντός του σπιτιού, στη Σπάρτη μεγαλώνουν για να γίνουν πολεμίστριες, γυναίκες πολεμιστές. Στη Μυτιλίνη υπάρχουν σχολές μουσικής, γραμμάτων, σκεφτείτε τη σχολή της Σαφούς που υπήρχε. Μαθαίνουν μουσική και γι' αυτό, όπως βλέπετε και στο κείμενο, κάποια τα έχω στα αγγλικά για να μπω σε κάποιον είναι πιο εύκολο,
Ξέρουμε τους αρχαίους συγγραφείς ότι κρίνονταν σε καλλιστεία όχι μόνο για την ομορφιά τους, αλλά για την εξυπνάδα τους, αλλά και την νοικοκυροσύνη τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, η γυναίκα στη Λέσβο, κατά τη γνώμη μου, ουσιαστικά είναι το, αυτό που λέμε καλός και αγαθός στον άντρα στην Αθήνα. Είναι πιο πρόημο στην αρχαϊκή εποχή, δύο αιώνες περίπου πιο πριν, αλλά για τη γυναίκα. Στην τέχνη θα είναι, αυτά είναι κεραμικά, το κεραμικό αυτό εδόλιο, το γαλματάκι που βλέπετε είναι από την πύρα που δείχνει μια γυναίκα με κιθάρα, είναι τα αρότερα γαλματάκια που έχουμε, αλλά και διάφορες παραστάσεις, είτε πάνω από τάφος που βάζανε, που μας δείχνει λίγο, λίγο παραπάνω τη θέση της γυναίκας. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι αυτό εδώ, το ανάγλυφο που έχει βρεθεί στην Αιρεσό, και είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυτιλίνης, δείχνει μια γυναίκα πάνω σε ένα άλογο. Αυτό λοιπόν είναι ένα μοναδικό μνημείο, ένα που φιλοξενεί η Λέσβος, βρέθηκε στη Λέσβο, μάλλον δεν θα μπορούσε να βρεθεί πουθενά άλλο στον κόσμο, και δείχνει ότι αυτή η γυναίκα ήταν μια ηρωίδα, η οποία προφανώς σκοτώνεται σε κάποιον αγώνα και να την τιμήσουν, ενώ αυτό το μοτίβο συνήθως βάζουν άντρα πάνω στο άλογο, έναν πολεμιστή, έναν υπέα, εδώ βάζουν μια γυναίκα. Είναι πραγματικά εκπληκτικό και μας δίνει πληροφορίες για το πώς ήταν η ζωή αυτή την εποχή. Άλλα από γαλματάκια πάλι, από ειδόλια, ειδόλια είναι το γαλματάκι, βλέπετε διάφορες απεικονίες της γυναίκας. Παράδειγμα πώς ήταν δεξιά, πώς ήταν βαμμένοι, πώς έχουν σωθεί τα χαρακτηριστικά τους. Η μητέρα, ένα σύμβολο για παράδειγμα που διαχρονικό και πανανθρώπινο. Οι γυναίκες χορεύτριες, αυτά είναι όλα γραμματάκια που έχουν βρεθεί στη Μυτιλίνη με τα ρούχα τους και όλα αυτά. Δείχνει δηλαδή μια άλλη κοινωνία. Αυτό εδώ για κροβάτι είναι από τα ρότερα ειδόλια που έχουμε και έχει βρεθεί επίσης στην πύρα, που είναι σημαντικό. Αυτό μας το ζητάνε από όλα τα μουσεία του κόσμου. Δεν το δίνουμε γιατί είναι εύκολο να σπάσει, οπότε το αποφεύγουμε. Αλλά και πιο άλλα μικρότερα που δείχνει λίγο το τι φοράγανε, πώς ήταν ντυμένες. Θα σταθώ επίσης στο Θεόφρεστο και τον Αριστοτέλη. Πιθανόν να σας είναι λίγο οικείο ότι ο Θεόφρεστος ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Αριστοτέλη και διάδοχός του στην περιπατική σχολή αργότερα στην Αθήνα. Αυτοί όμως ήρθαν, οι δύο άντρες ήρθαν στην Άσο απέναντι και μετά έρχονται στην Πύρα, στην Αχλαδερή, εκεί που είναι το καφενεδάκι ο Νόντας, το έχω τιμήσει. Και εκεί ο Αριστοτέλης και ο Θεόφρεστος φυσικά κάνουν τα πρώτα πειράματα βιολογίας. Ο Θεόφραστος, αφήστε το κεφάλαιο Αριστοτέλης, που εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τι υπήρξε, ήταν επίσης μια πολυσχηδής προσωπικότητα, ένας εκπληκτικός πολυεπιστήμονας, ο οποίος ασχολήθηκε με πάρα πολλά θέματα. Θεωρείται ο πρώτος που ασχολήθηκε με την βοτανική, με τη βιολογία, πράγματα που ίσως δεν είναι τόσο πολύ σημασία, και όλα αυτά ξεκινήσαν από το νησί μας, από την Πύρα. Δηλαδή εκείνοι γίνανε τα πρώτα πειράματα στον κόλπο της Καλονής. Αργότερα φύγανε για να πάνε να μάθουν γράμματα, να εκπαιδεύσουν τον Μέγα Αλέξανδρο. Οπότε λίγο να καταλαβαίνουμε λίγο και τη διάσταση και την πορεία των πραγμάτων. Ο Αριστοτέλης, δυστυχώς το έργο του, ο Θεόφρεστος με συγχωρείτε, το έργο του δεν έχει σωθεί. Έχουμε μερικά αποσπάσματα. Θεωρείται ότι έχει γράψει 240 βιβλία, του αποδίδονται. Από αυτά είναι πολύ λίγα γνωστά κομμάτια. Σε αντίθεση με τη Διαφάνεια, που είναι ένας καθηγητής που έχει ασχοληθεί με. Κάνει ένα ντοκιμαντέρ, μπορείτε να το βρείτε και όλα στο ίντερνετ, είναι δωρεάν. Και ήρθε στην Πύρα και προσπάθησε να βρει τα ίχνη για τα πρώτα, The Lagoon, είναι ο κόλπος της Καλονής. Για το φίλο μου τον Μιχάλη και τον αδερφό του, που είναι Συγριανοί, όπως πιστεύει ο καθηγητής ο Νίκος Αζούρος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και γεωλόγος, ότι στο κείμενο του Περιλήθων, το οποίο έχει σωθεί πολύ μικρά αποσπάσματα, είναι ο πρώτος που μίλησε για τα πολυθώματα στο Συγρίο, του Συγρίου, της περιοχής Σάντισσας Αιρεσού. Δυστυχώς δεν έχουν σωθεί πολύ λίγα πράγματα, αλλά γιατί να μην μιλήσει αφού τα βλέπει μπροστά του. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε πριν φύγει στην Αθήνα. Όπως μας προκαλεί εντύπωση εμάς τώρα, οι άνθρωποι παλαιότερα, πολύ περισσότερο αν είσαι ένας άνθρωπος τόσο πολυσχεδής.
Σας είπε για τον Μέγα Αλέξανδρο πριν ότι φύγανε ο Αριστοτέλης και ο Θεόφιλος να πάνε επάνω στη Μακεδονία να εκπαιδεύσουν τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος όμως έχει μια ισχυρή σχέση και με τη Λέσβο. Πάρα πολύ ισχυρή Λέσβο με τη σχέση. Είναι αυτές οι επιγραφές που είναι τρεις επιγραφές από το Αρχαιολογικό Μουσείο που ουσιαστικά επιγραφές τι είναι, είναι ψηφίσματα, είναι διατάγματα τα οποία αποτυπώνονται πάνω σε πέτρα. Αν μπορείτε, βλέπετε τα γράμματα ελληνικά, στοιχισμένα, κεφαλαία. Εδώ λοιπόν καταγράφεται μία απόφαση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οποία την έβαλε την πήρε στην Αθήνα, στην Ολυμπία, 332, καλά, μην κάνετε λάθος, με συγχωρήσετε στις ημερομηνίες, για την απόφαση, τι με έλεγε αυτή η απόφαση, ότι εντάξει, δημοκρατική, ολιγαρχική, τσακώνεστε μαζί, τώρα είμαι εγώ αρχηγός του κόσμου, ξεχάστε τα όλα, να επιστρέψουν όλοι όσοι έχουν αντισταθεί οι ολιγαρχικοί στην περίπτωση αυτή στο νησί, να τους δώσετε τις περιουσίες τους και να είστε μονιασμένοι. Είναι μια τεράστια σημασία επιγραφή, ουσιαστικά που ρυθμίζει μια διαταγή του βασιλιά που λέει ότι μονιάστε, τώρα είμαι εγώ πια που έχω τον έλεγχο και ό,τι οι αδικίες γίνανε με αρπαγές κτημάτων και όλα αυτά να δοθούν πίσω. Επίσης είναι γνωστή αυτή που λέγεται το ψήφισμα της ομονίας η επιγραφή, η ομόνια δηλαδή, η αγάπη μεταξύ των Μυτιλινιών. Προχωρώντας στους αιώνες, βλέπουμε λίγο πώς αλλάζει η κατάσταση με τις πόλεις κράτη στην ελληνιστική εποχή, στην εποχή μετά το Μέγα Αλέξανδρο και στη ρωμαϊκή εποχή, όταν και οι Ρωμαίοι αποκτούν τον έλεγχο των νησιών και της Μικράς Ασίας. Αυτό που βλέπετε είναι ότι, για παράδειγμα, η Μύθυμνα γίνεται τεράστια γιατί καταπίνει την Άντισσα. Η Άντισσα κάνει ένα λάθος εισαγωγικά και το πλήρωσε ακριβά με την καταστροφή της. Όταν γινόταν ο πρώτος Μακεδονικός πόλεμος, δέχτηκε μέσα το στόλο του Αντίνορα. Ο Αντίνορας ήταν Μακεδόνας στρατηγός. Μέσα στο λιμάνι της μπήκαν τα πλοία. Για να τους τιμωρήσουν οι Ρωμαίοι, καταστρέφαν την πόλη και το κομμάτι της το δίνουν στη Μύθυμνα. Γι' αυτό γίνεται τεράστια. Έτσι έχουμε τρεις επικράτειες. Οι Ρωμαίοι αλλάζουν όλα αυτά τα πράγματα γιατί υπάρχει πια ένας κυρίαρχος. Αυτό που δεν σας είπα, ξέχασα να σας πω, είναι ότι η Λέσβος είναι το νησί με τις περισσότερες πόλεις κράτη από όλα τα ελληνικά νησιά. Αυτό νομίζω πάλι δείχνει κάτι για το χαρακτήρα μας, για την προσωπικότητά μας, δεν μπορούμε να τα βρούμε. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε πιο τοπικιστές, λίγο καθένας το μέρος του. Αλλά ενώ άλλα νησιά έχουν μία πόλη, δύο πόλεις, εμείς φτάσαμε να έχουμε έξι πόλεις και να αλλάζει. Τώρα, σαν τη Ρωμαϊκή, σαν το Καλλικράτη, ησυχάσαμε και έχουμε ένα δήμο και τελείωσε. Σας δείχνω αυτή τη διαφάνεια από την επίσκεψη του David Pierce στο Ιερό του Μέσου πριν δύο χρόνια, το 2014, περίπου δύο χρόνια, του είχαν ξενάγηση εγώ στο Ιερό. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση αυτός ο άνθρωπος όταν μας στείλανε από την πρεσβεία το πρόγραμμα της επίσκεψης. Λέγανε για το, ουσιαστικά, το Federal Sanctuary. Και λέγανε ποιο είναι αυτό. Αυτό στο μυαλό του πρέσβη είχε το μυαλό το πώς είναι διαρθρωμένη η Αμερική με τις πολιτείες και το Commonwealth. Αυτό, η κοινοπολιτεία. Δηλαδή, αυτό που σας είπα, ότι ναι, μεν είναι χωριά, αλλά μαζεύαναν εδώ στο Ιερό του Μέσου για να πάρουν αποφάσεις για κοινά πράγματα. Σας θυμίζει στην Αμερική. Προφανώς τον ίδιο πράγμα θυμήθηκε και αυτός. Και έτσι, ενώ μέχρι τότε το λέγαμε στις ομιλίες, μέχρι το γράφαμε, τώρα είδα λίγο τη διάσταση των πραγμάτων και κατάλαβα το πώς όντως ότι ήταν μια σύμπραξη για το καλό όλου του νησιού. Με αυτή την έννοια. Λοιπόν, αυτά που βλέπετε, αυτή είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση του ναού, πώς ήταν αυτός ο ναός. Βλέπετε τις φωτογραφίες που πέφτουνε. Ένας περίλαμπλος ναός, πολύ πολύ σημαντικός, είναι ψηφιακό μοντέλο, με 8 κύρνες στη στενή πλευρά και 14 στη μεγάλη, για το οποίο πληρώσανε όλοι. Δεν πληρώσε μόνο η πύρα που ήταν στα όρια της, αλλά πληρώσαν όλες οι πόλεις και έγινε αυτό το εκπληκτικό μνημείο, το οποίο συγκρίνεται
συγκρίνεται με τα πολύ μεγάλα ιερά του αρχαίου κόσμου. Τώρα βέβαια είναι κατεστραμμένο και βλέπουμε τα θυμέλια του και λίγο την, λίγα κάποια αρχιτεκτονικά μέλη. Μιλώντα για τις επιγραφές, θα σας δείξω αυτή εδώ την επιγραφή και σας το δίνω στα αγγλικά, θα προτιμήσω να το δείτε. Είναι μια επιγραφή μεταξύ της Μύθινας και της Ρώμης. Για κοιτάξτε λίγο εδώ, αυτά που είναι λίγο με το μπλε. Μπορείτε να δείτε λίγο τις λέξεις Δήμος. Τη λέξη Δήμος of the Romans, Δήμος of των Ρωμαίων, Treaties, Common Decision, Treaty πάλι, Parties, in both parties, Public Decision, έννοιες δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια συμφωνία της Μύθινας μαζί με τη Ρώμη, που είναι σαν να είναι η σάξη, το οποίο βέβαια δεν είναι, αλλά έτσι όπως γράφεται στο κείμενο, λέει ότι αν κάποιος πειράξει, αν κάποιος τολμήσει να περάσει μέσα στην επικράτεια της Μύθινας, ο στρατός, τα πλοία της Ρώμης θα έρθουν και θα τον προστατεύσουν. Αν πάλι γίνει το ανάποδο, δηλαδή κάποιος πειράξει τη Ρώμη, πρέπει να έρθει η Μύθινα. Αυτό που έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι έτσι όπως είναι γραμμένη η επιγραφή, εμφανίζονται σαν δύο ίσοι τέτοια. Το οποίο καταλαβαίνετε δεν ισχύει. Αλλά δείχνει πάλι για θέματα πολιτικής, θέματα εξουσίας, θέματα διαχείρισης τέτοιων πολιτικών. Οι Ρωμαίοι στη Λέσβο είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Η Λέσβο ήταν εξαιρετικά αγαπητή για τους, για τους Ρωμαίους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θέατρο της Μυτιλίνης, το οποίο σύμφωνα με τον Πομπίο, στο βίο του, σύμφωνα με τον Πλούταρχο στο βίο του Πομπίου, το 61 π.Χ. έρχεται ο Πομπίος, ο στρατηγός, στο νησί. Οι Μυτιλίνοι τον τιμήσουν εκεί πέρα, τον βάζουν στο θέατρο. Αυτός εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που δίνει την εντολή στους αρχιτέκτονες και στους μηχανικούς που τον είχε στη συνοδεία του, στο επιτελείο του, να αντιγράψουν το θέατρο της Μυτιλίνης και να κάνουν το ίδιο στην Ρώμη, μεγαλύτερο όμως και σεμνότερο, αφήστε το σεμνότερο. Και αυτό που έχει σημασία είναι να κάνει το αντίγραφό του. Μέχρι τότε η Ρώμη δεν είχε μόνιμο θέατρο, είχε ξύλινα θέατρα. Και έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι το θέατρο της Μυτιλίνης αποτέλεσε όχι μόνο το πρότυπο για να χτιστεί το θέατρο του Πομπίου στη Ρώμη, αλλά και όλα τα θέατρα μετά στην Ιταλική και πιο πέρα τέτοιο. Στο δικό μας έργο είναι τώρα αυτό το διάστημα, αυτή η δικιά μας έρευνα, να καταλάβουμε αν πραγματικά ισχύει αυτή που, πιστέψτε μου, δεν μπορώ να πω πολλές λεπτομέρειες, έχει δίκιο ο Πλούταρχος στην αναφορά του. Ο θρόνος του ποτάμου είναι από το ίδιο θέατρο, που η επίσημη θρόνη των τέτοιων. Οι γνώσεις που έχουμε για την η Λέσβος θεωρείται ένα νησί το οποίο είναι ένας θησαυρός επιγραφών. Ένας πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό είναι από το ποταμόνι, ένα μνημείο. Μπορείτε νομίζω να διαβάσετε, είναι εύκολο να διαβάσετε τώρα, να σας βοηθάει λίγο που γυαλίζει. Αλλά εδώ ουσιαστικά αποδίδουν τιμές των ποτάμων που βοήθησε πάρα πολύ σχέση με τη Ρώμη και τον τιμήσανε με τη Λινέη. Σας είπα ότι η Λέσβος ήταν προορισμός αγαπημένος ή τόπος ευγενικής εξορίας για τους Ρωμαίους, δηλαδή ναι μεν φεύγετε από τη Ρώμη, αλλά δεν θα πάτε και κάπου που θα περάσετε και άσχημα. Έτσι λοιπόν αναπτυχθήκαν οι θηριομαχίες, αυτά που βλέπετε στα ψηφιδωτά, οι μονομάχοι, πάρα πολύ, και γνωρίζουμε πάλι ότι υπήρχαν οικογένειες που ήταν σπόνσορες σε αυτά τα αθλήματα, αλλάζει και το θέατρο μορφή και γίνεται έτσι να προστατεύει τους θεατές. Και επίσης μια σημαντική διάσταση για τη Λέσβο. Λοιπόν, αν προχωρήσουμε έτσι να σας δείξω μερικά μνημεία μόνο της Λέσβο, που ίσως κάποιοι τα γνωρίζετε, μία στο Α, στα επάνω σκάλα που δεν μπορούμε να την κάνουμε άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει. Τα αρχαία λιμάνια, το λιμενοβραχίωνο σε πάνω σκάλα που είναι πάρα πολύ σημαντικός, το θέατρο, διάφορα ψηφιδωτά που υπάρχουν ή αρχιτεκτονικά μέλη. Ίσως θα το πω, ίσως το ξέρετε κάποιοι, ότι η Μυτιλίνη έχει ένα χαρακτηριστικό μοναδικό στην αρχαιότητα, το οποίο δεν διασώθηκε, είναι ο Εύρυπος, ένα κανάλι, η θάλασσα, που ένωνε την επάνω σκάλα με το λιμάνι το σημερινό. Αυτό καταχώθηκε κάποια στιγμή για διάφορους λόγους, αλλά ένωνε την παλιά πόλη, τα δικαστήρια, ας πούμε, έτσι, το κομμάτι που είναι το μουσείο, με την επάνω σκάλα και το συνοικισμό.
έτσι, μια παράσταση από τη σχέση των Ρωμαίων με, τη Λίμνο, με την Λέσβο, δεν χρειάζεται. Αυτή είναι η Αγρυπή, είναι μια, μια αυτοκράτηρα που γεννήθηκε στη Μυτιλίνη και εδώ βλέπετε το κεφαλί της με την ωραία κόμωση που υπάρχει. Αυτό για τις σχέσεις της Λέσβου. Κτίρια πολυτελή, κτίρια διόροφα που υπάρχουν. Το άγαλμα αυτό που είναι ένας σιγηνός, ένας μεθυσμένος, τέλος πάντων με μυθολογική μορφή, που μεθυσμένος ξαπλώνει πάνω σε ένα σακί και από εκεί βγαίνει το νερό από μπροστά εκεί. Μία δημόσια κρίνη, ένα κτίριο πίσω από τη Μητρόπολη που προσπαθούμε. Τεράστιες σημασίες είναι τα ψηφιδωτά, οι ρωμαϊκές επαύλειες, για το οποίο είμαστε περήφανοι ως Λέσβοι, έχουν βγει 30 ψηφιδωτές επαύλειες, ήδη είτε σε ιδιωτικά κτίρια είτε σε δημόσια κτίρια. Θεωρείται τα σημαντικότερα σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Έχουν συντηρηθεί πάρα πολλά με τη βοήθεια της κυρίας Πίσκιο, της Δέσποινας, που είναι συντηρήτρια της υπηρεσίας και των άλλων συντηρητών, και μελετούνται από την κυρία Κυριακοπούλου, τη Γάλη, γιατί όλα συνδέονται με κάποιο τρόπο εδώ μέσα, τα γύρι. Κάποιες έχουν μεταφερθεί στο μουσείο. Αυτό είναι η αίθουσα, για παράδειγμα, του Ευρύ, του Τηλέφου. Πολύ ωραία παρουσιασμένες. Είναι πάνω στο δάπλο, δηλαδή ο θεατής βλέπει, δεν το βλέπει σαν ένα κομμάτι, σαν εργοτέχνη, το βλέπει όπως είναι η αρχική του χρήση. Φυσικά δεν πατάμε πάνω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για να σκαφέσουν στο φως όλο και συνέχεια φέρνουν, αυτό είναι κάτω από το 8ο δημοτικό, στο συνοικισμό, επίσης με τις 4 εποχές. Καινούργιο είναι στιχογραφίες που βλέπετε, δηλαδή δυστυχώς είναι μια πόλη η οποία έχει συνεχόμενη κατοίκηση στις χιλιάδες χρόνια. Όταν καταστρέφεται κάτι, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα υλικά διαχρονικά να τα φτιάξουν. Αν για κάποιο λόγο, αυτό που συνηθίζω να λέω στους φίλους μου και μ' αρέσει να το λέω, είναι ότι αν για κάποιο λόγο το 500 μετά Χριστό, το 600 μετά Χριστό, οι Μυτιλινοί αποφασίζαν να αλλάξουν, να πάνε στο αεροδρόμιο, να πάνε στη Μόρια, να πάνε αλλού κάπου να χτίσουν, να πάνε λίγο πιο πέρα. Τώρα θα είχαμε μία πόλη όπως η Έφεσος. Οι όσοι έχετε ταξιδέψει στην Έφεσο και εντυπωσιάζετε με το μέγεθος και όλα αυτά, σας πληροφορώ ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και η Μυτιλίνη. Απλώς εμείς εδώ το βρίσκουμε κατεστραμμένο, γιατί σπάζανε, χτίζανε, ξαναχτίζανε και αυτό το πράγμα. Μία φωτογραφία από το μουσείο, από τα κεραμικά του Λούκουλο που λέγαμε, που δείχνει έτσι το πλούτο και τη σημασία της Λέσβου στη ρωμαϊκή εποχή. Τα σημαντικά ιερά της Λέσβου, η συνεισφορά στην αρχιτεκτονική, η αιωλική ναή. Αιωλικός είναι ο ναός, ο κίωνας, που έχει αυτό το κιονόκρανο που βλέπετε, που κάνει αυτή την έλικα έτσι στη στρογγυλή. Αυτό είναι τα καλύτερα παραδείγματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Είναι το ιερό του Απόλλωνα, γιατί τσακώνονταν πολλά χρόνια αν ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα. Τελικά οι συνάδελφοι βρήκαν μια επιγραφή που είναι ταυτίζει με το ιερό με τον Απόλλωνα, το ιερό του Απόλλωνα. Και όπως σας είπα, υπάρχει ένας αντίστοιχος σημαντικός στην Ιανδρία, απέναντι στη Μικρά Ασία, αλλά της Κλοπεδής θεωρείται από τους σημαντικότερους στον αρχαίο κόσμο, ίσως ο σημαντικότερος αιωλικός ναός. Λίγο η μορφή του, θα αναφέρεσαι πώς ήταν ο κίωνας φυσικά. Αν θέλετε να τον δείτε και να τον καταλάβετε, θα δείτε στο Δημοτικό Θέατρο την πρόσωψη, οι δύο κίωνες αυτοί που έχουν βάλει στο κτίριο του σύγχρονο, είναι αντίγραφα των παλιών. Μια άλλη τεράστια πρωτοτυπία της Λέσβου είναι η αιωλική, είναι η Λεσβία οικοδομή. Είναι ένα σύστημα δόμησης που ξεκίνησε από τη Λέσβο και επεκτάθηκε βέβαια και στην Αθήνα και στους Δελφούς, στο μεγάλο το ανάλυμα και στη Μικρά Ασία. Σταμάτησε μόνο γιατί ήταν πολύ δαπανηρό. Τι κάνουμε, έχουμε μια πολύ ωραία περιγραφή από τον Αριστοτέλη που λέει ότι το φτιάχνανε, οι πέτρες όπως βλέπετε είναι πολύγωνο, αλλά οι πλευρές τους είναι κυρτές, δεν είναι ίσχες, δεν είναι έτσι όπως είναι εδώ, κάνει μια καμπύλη. Και έρχεται η μία και ενώνεται με την άλλη σαν μια κερίθρα. Ο Αριστοτέλης μας δίνει ένα εκπληκτικό παράδειγμα, μια αναφορά και λέει ότι όπως ουσιαστικά μας λέει πώς το κάνανε. Παίρνανε ένα μολύβι είναι μέταλλο μολύβι, και λίγο επειδή είναι εύπλαστο αυτό, παίρνανε λίγο το αποτύπωμα. Και έτσι ξέραν ότι αυτή η πλευρά πρέπει να κοπεί μια πέτρα 50 εκατοστά, 60 εκατοστά. Είχε το σχήμα, θα το ρίξω. Την καμπύλη. Και έτσι κολλάγαν τις πέτρες. Και λέει, όπως οι γονείς είναι λίγο εύπλαστοι, δηλαδή με τα παιδιά τους, δηλαδή άλλοτε είναι αυστηροί, άλλοτε είναι πιο μαλακοί και όλα αυτά. Έτσι, όπως το έτσι και αυτοί προσαρμόζουν
τον κανόνα αυτό, το μέταλλο για να πετύχουν το σχήμα της πέτρας που πρέπει. Αυτό η φωτογραφία είναι από την αποθήκα, αυτό είναι ο καλόχτιστος ή ροδότυχος. Και η ονομασία του είναι πολύ σημαντική, γιατί ο κόσμος που δεν ξέρει από αρχαιολογία, δεν τον ενδιαφέρει, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ο παππούς μας που ήταν εκεί, οποιοδήποτε, να δώσει σε αυτή την κατασκευή που είναι πραγματικά εκπληκτικό, είναι 50 μέτρα μήκος και γύρω στα 6 μέτρα ύψος, θυμάμαι καλά, να το πει ροδότυχο, να το πει καλόχτιστο. Είναι πολύ, πολύ όμορφο και δείχνει ότι αν ένα πράγμα είναι ωραίο, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε ιστορικός τέχνης, ούτε να είσαι με PhD ή με πράγματα. Το ωραίο θα το δει ο άλλος που δεν έχει και θα το σεβαστεί, όπως το σεβαστήκανε και το κρατήσανε. Το νησί φυσικά είναι διάσπαρτο από τέτοιες τοιχοποιίες μοναδικές. Ένα τεράστιο πάρκο θα μπορούσε να γίνει. Παραδείγματα από την Ερεσό, από την Άγρα, όπως σας δείχνω, με μικρότερες πέτρες, με μεγαλύτερες πέτρες για δημόσια αλλά και ιδιωτικά κτίρια. Αυτά είναι από την Αρίσβη, τα πρώτα σπίτια πολύ πρώιμα, αλλά με λέσβη οικοδομής. Και αυτό είναι από τη Μύθυμνα, ένα οικόπεδο που μπαίνετε και αυτό προσπαθούμε. Το χρησιμοποιούσαν για τα σπίτια τους δηλαδή, αυτό το σύστημα που ταξίδεψε στη Λέσβο πάρα πολύ. Από τη Λέσβο σε όλο τον κόσμο. Κάτι που είναι γνωστό επίσης στη Λέσβο είναι το χυμάτιο αυτό που βλέπετε πάνω στην κορυφή. Και εδώ κάτω από εκεί. Είναι το λέσβιο κυμάτιο. Έχει αυτό το μοτίβο που βλέπετε που είναι λίγο πιο τριγωνικό το φυλλαράκι του και η κεραία σε αντιδιαστολή με το ιωνικό που είναι το μεσαίο και το δωρικό που δεν το έχω στη διαφάνεια. Κάθε δηλαδή λαός έχει το δικό του σύμβολο. Επίσης είναι ένα μοτίβο το οποίο ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και σε κτίρια αργότερα που έγινε ο κλασικισμός και όλα αυτά, το δείτε σε κτίρια όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Επίσης, μια πρωτοτυπία λοιπόν των λεσβίων, μια ιδιαιτερότητα. Ο ναός που σας λέω, αυτό σας δείχνω λίγο γρήγορα πώς τι σημαίνει ένας δίπτερος ναός με δύο κοινοστοιχίες, η μία δίπλα στην άλλη. Κοιτάξτε λίγο εδώ. Οι λέσβοι κάνανε λίγο, κάνουν διαφορετικό. Αφαιρέσαν τις εσωτερικές κολόνες και κάνουν ένα ναό που λέγεται ψευδοδίπτερος, δηλαδή κρύβουνε κάτι. Και είναι αυτός εδώ, το Ιερό του Μέσου. Έδωσαν πάλι μια πρωτοτυπία, είναι ο πρώτος ναός που ουσιαστικά που είναι πραγματική αυτή η κάτωψη σε όλο τον ελλαδικό χώρο, σε όλη την αρχαιότητα. Είναι πολύ σημαντικός και είναι κρίμα που δεν σώθηκε σε εμάς. Κλείνοντας, σιγά σιγά έχουμε λίγες διαφάνειες, ελπίζω να μην σας κούρασα. Έτσι μια αναπαράσταση του ναού όπως ήταν, με πολύ βαθιά στοά. Δηλαδή δεν ήταν κάτι ογκώδες με πολλές σειρές κυώνων, αλλά μόνο στην εξωτερική μια βαθιά στοά για τους πιστούς. Πώς ήταν, βλέπετε την απόσταση από το τείχομα, από τον κύριο ναό προς τα πίσω. Είπαμε ένα κέντρο σημαντικό. Θα σας αφήσω τη διαφάνεια. Κάτι που επίσης θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό εγώ, τα δύο κορυφαία παραδείγματα, ο ελληνικός ναό κύωνας, ο ιωνικός κύωνας στα μέσα με όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι αυτή η σύγκριση που κάνω και το έχω βάλει τον τίτλο «Αρχιτεκτονική στα ανθρώπινα όρια». Ενώ λοιπόν οι Ίωνες, από τη Χίο και κάτω, κάνανε τεράστιους ναούς, κάνανε ναούς 150 μέτρα, 109 μέτρα είναι ο μεγαλύτερος ναός, τεράστιο. Οι Λέσβοι και στα μέσα που βλέπετε εκεί, δέστε λίγο, είναι σε κλίμακα, κοιτάξτε, 109 μέτρα ο ναός του Απόλλωνα στα δίδυμα που μπορεί να έχετε πάει κάποιοι, ο ναός στη μοίρα στη Σάμο, 108 μέτρα. Οι Μυτιλινοί κάναν μικρότερα πράγματα, τα οποία όμως ήταν ενσωματωμένα πλήρως στο τοπίο, με τα υλικά που χρησιμοποιούσαν. Δεν κάνανε πράγματα που είναι τεράστια, που παθαίνει σοκ όταν τα βλέπεις, όπως είναι η Ιόρκη, αλλά πράγματα λίγο πιο ταπεινά, λίγο πιο ενσωματωμένα στο τοπίο. Μπορούσαν να κάνουν πιο μεγάλα πράγματα, φυσικά και μπορούσαν. Ήταν πιστεύω μια συνειδητή επιλογή, να μην ξεπεράσουν το ανθρώπινο όριο. Ένα πράγμα που πολύ σημαντικό για τη Λέσβο, που έχει να κάνει με τα υλικά της, είναι τα λατομεία της. Η Λέσβος είναι γεμάτη από λατομεία μαρμάρου, αλλά και άλλων υλικών, ηφαιστειακών. Σας δείχνω και φωτογραφίες από το Τάρτι, θα φέρετε και μερικές εικόνες από το καλοκαιρινές. Παραλία πάνω από το Τάρτι,
το Λατωνία στη Μόρια. Λοιπόν, το μάρμαρο της Μυτιλίνης έγινε πάρα πολύ δημοφιλές στη ρωμαϊκή εποχή. Πάρα πολύ δημοφιλές. Μέχρι τότε δεν το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ, γιατί οι αρχαίοι, οι κλασικοί Έλληνες θέλανε την Αθήνα και φύγετε λίγο το Πενταλικό, την Ακρόπολη, την Παρθενό, θέλανε λευκά μάρμαρα. Οι Ρωμαίοι θέλανε έγχρωμα μάρμαρα. Γι' αυτό, αν πάτε στη Ρώμη, για παράδειγμα, δείτε άλλη κορώνα είναι πράσινη, άλλη είναι κόκκινη, άλλη είναι γαλάζια. Το μάρμαρο της Μυτιλίνης είναι γαλαζογκρίζο. Ουσιαστικά έχει νερά, έχει απολιθώματα μέσα και όλα αυτά. Και έτσι έγινε πάρα πολύ δημοφιλές. Ξέρουμε και την αξία του, πώς το κόστιζε. Κάποιοι γεωλόγοι που έχουν ασχοληθεί, γιατί δεν είναι ειδικό να σας πω, το έχουν εντοπίσει όλη τη Μεσόγειο όταν έχει ταξιδέψει. Γιατί ήταν εύκολο να μετακινηθεί τότε. Κάποια κτίρια που έχουν χτιστεί με αυτό το μάρμαρο, χαρακτηριστικά. Και πολύ σημαντικά έργα παγκόσμιας σημασίας, τα καλύτερα διατηρημένα σε όλη τη Μεσόγειο προφανώς, είναι τα λιμενικά κέντρα, τα λιμάνια των αρχαίων πόλεων. Αυτό είναι κάτω από την, αυτό το κάτω είναι στην Ερεσό, αυτό είναι στο Βριόκαστρο, στην Άντισα, καλά, πάνω σκάλα το έθιο και η Ερεσός. Ο μεγάλος λιμενοβραχίνος, συνήθως πάμε και βάζουμε τα νεότερα επάνω, έχουμε αυτό το χούι, να πατάμε πάνω στα αρχαία. Αλλά εντάξει, από τη μία έχει και λογική. Τώρα τα πρώτα γίνονται την δεκαετία του 70, σου λέει σταθερά είναι αυτά. Ζούνε αιώνες, θα πατήσουμε λίγο, δεν θα πάθουν και τίποτα. Αλλά είναι τα καλύτερα διατηρημένα σε όλη, ίσως στη όλη τη Μεσόγειο. Διατηρούνται πάρα πολύ καλά. Παραδείγματα πώς ήταν κάτω εδώ, με το τείχος από την εξωτερική πλευρά και μέσα για αποβάθρα για τους ανθρώπους και για τα εμπορεύματα. Οι μεγάλες στοές, όπως είναι αυτή εδώ στην επάνω σκάλα που δεν μπορούμε να την διαχειριστούμε εύκολα, αλλά έχει αυτή τη μορφή όπως η στοά του Ατάλου στην Αθήνα, διόροφη με μαρμάρινιο όψη. Εδώ βέβαια για να γίνει στην Αθήνα, την ξέρετε στο αυτή μάλλον, οι περισσότεροι, ήταν το ίδιο Ροκφέλερ η οποία το σήκωσε ολόκληρη. Ήταν και αυτή η θεμέλια όπως η δικιά μας και έγινε δεκαετία του 50 ολόκληρη πάλι. Το υδραγωγείο της Μυτιλίνης, ένα σπουδαίο έργο. Και ίσως η υδατογέφυρα της Μόριας είναι 9 υδατογέφυρες που έχουμε εντοπίσει. Πιστεύουμε θα βρούμε και άλλες. Αλλά στα δείχνω γρήγορα, ειδικά αυτή εδώ θεωρείται και του Πασπαλά, ίσως από τις ωραιότερες υδατογέφυρες του αρχαίου κόσμου. Μετέφερε το νερό πάνω στην κορυφή. Όχι, αυτό ήταν η δουλειά της. Δεν παίρνει άνθρωπος. Πέραγε ένα κανάλι νερό πάνω εκεί με τα τούβλα. Ένα άλλο κομμάτι στο Πασπαλά και διάφορα στοιχεία από τους αγωγούς. Αν περνάτε αυτό το βράχο στη διαστάβληση της Γέρας, είναι λαξευμένο σε όλο, σε ένα χιλιόμετρο. Έχουν κάνει ένα κανάλι 72 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πάρα πολύ σημαντικό. Ο Εύρυπος, που σας το είπα λίγο πριν, προχωράω λίγο για να το. Υπήρχε μια κουβέντα με τους φιλολόγους, τσακώνονταν φιλόλογοι, ιστορικοί, καθηγητές, αρχαιολόγοι. Αν υπάρχει μια μαρτυρία, αν ο Εύρυπος είχε γέφυρες ποτέ. Το κανάλι αυτό ήταν μαρμάνες γέφυρες. Υπάρχει ένα συγγραφέα στις αρχές του 3ου αιώνα μετά Χριστό, ο Λόγκος, ο οποίος γράφει το πρώτο ερωτικό μυθιστόρημα, Δάφνης και Χλώη. Αυτός αναφέρει ένα κομμάτι και λέει τη Μυτιλίνη, τη διέσχιζαν Εύρυποι, τέτοιοι πορθμοί, που ξέρουμε επίσης τι είναι αυτό, οι οποίοι ήταν στολισμένοι με μαρμάρινες γέφυρες, με λευκό μάρμαρο. Και τσακώνονταν όλοι, είναι αλήθεια, είναι ψέματα, είναι φαντασία του Λόγκου. Τελικά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου πριν 15-16 χρόνια. Και οι δύο γέφυρες βρέθηκαν, φυσικά πεσμένες, εκεί που είναι η Μητρόπολη και λίγο εκεί που είναι το Γενή Τζαμί, για αυτούς που γνωρίζουν. Τα κατάλοιπά τους, το τόξο αλλά και το κατάστρωμα, εντυπωσιακές κατασκευές από τις πολύ σημαντικές στην αρχαιότητα. Κλείνοντας, μία πολύ μικρή αναφορά στην κεραμική. Ένας τέτοιος λαός είχε δική του κεραμική, δική του προτίμηση, αυτά τα γκρίζα αγγεία, τα μπούκερο που είναι γνωστά. Είναι μια παραγωγή τοπική που εμπνέεται από το παρελθόν, από την θερμή που ξεκινήσαμε και ενώ όλα τα εργαστήρια στην Ελλάδα, στην Κόρινθο κυρίως ή στη Βιωτή αλλάζουν, οι Μυτιλινοί λίγο τους αρέσουν για αυτά τα γεωμετρικά σχήματα, ο γκρίζος πυλός πιο πολύ και το κρατάνε για πάρα πολλούς αιώνες. Εδώ είναι ας πούμε αυτό το κύπελλο για κρασί που μπορείτε να γράφει πάνω το όνομα Εύμαχος, το οποίο σώζεται από τον 7ο αιώνα π.Χ. Ο πλούτος δείχνει και τις εμπορικές σχέσεις που είχανε. Αγγεία που τα παίρνανε από την Κόρινθο, τα πάνω, αυτά που βλέπετε.
από την Αθήνα, δηλαδή είχαν μια επικοινωνία μόνο τον αρχαίο κόσμο. Αυτά είναι έργα από τον Κεραμικό, από την Αθήνα. Αυτή η επιγραφή είναι επίσης πάρα πολύ, πολύ σημαντική. Θέλω να σας τη δείξω. Παρόλο που δεν μου αρέσει η επιγραφική, τώρα σε αυτή την ομιλία ήθελα να το δείξω. Είναι μια συμφωνία και θα με βοηθήσετε εσείς λίγο να μου πείτε τι σας θυμίζει. Είναι μια συμφωνία μεταξύ της Μυτιλήνης και μιας πόλης της Ιωνίας στη Μικρά Ασία που λέγεται Φώκια. Μπορείτε να έχετε ακούσει. Με σύμβολο τη Φώκια που βλέπετε στο νόμισμά τους. Τι λέει αυτή η συμφωνία? Ότι αν ένα χρόνο θα κόβει νόμισμα, αυτό το νόμισμα της έκτες, που διαιρέσει του στατήρα είναι, ένα τύπο νομίσματος, τέλος πάντων, έχει σημασία, ένα χρόνο το κόβει Μυτιλήνη και ένα χρόνο Φώκια. Η Φώκια. Και υπάρχουν κανόνες. Σου λέει το μείγμα θα είναι αυτό, το μέταλλο. Αν το παραβιάσετε, όποιος το παρουσιάζει, παραβιάζει, θα γίνεται ένα δικαστήριο και η τιμωρία είναι ο θάνατος. Αυτό το όνομα, προσέξτε, αυτή η συμφωνία γίνεται μεταξύ της αιωλικής Μυτιλήνης και της ιωνικής Φώκιας. Τα νομίσματα αυτά κυκλοφορούν παντού. Και στην αιωλία και στην Ιωνία. Τι σας θυμίζει τώρα αυτό το πράγμα? Αυτά, τώρα μιλάμε, με συγχωρείς πριν το πεις, το 350 π.Χ. Τι σας θυμίζει? Το γύρο. Το στέμα στις Σιρακούσες. Ήταν που έφεραν τον μηχανικό, ο κυρανός, για να δει αν το στέμα που πλέπετε. Ναι, είναι μια διάσταση, αυτή είναι ενδιαφέρουσα. Για τον τρόπο που ελέγχαν την ποιότητα του υλικού, γιατί γίνονται παραχαράξεις. Αυτό όμως που είναι πιο άμεσο, και αυτό είναι, ναι, επίσης αναφορές, αλλά νομίζω ότι το είπε και ο Μιχάλης, το ευρώ. Ένα κοινό νόμισμα. Φανταστείτε, όταν εμείς το συζητάμε και το εφαρμόσαμε πολύ πρόσφατα, αυτοί οι άνθρωποι φυσικά δεν είναι μόνοι στον αρχαίο κόσμο, το κάνουν σε άλλες πολιτείες, αλλά σκεφτείτε λίγο, την πρόοδο που είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο, σε αυτό το επίπεδο, ώστε να κάνουν τέτοιες συμφωνίες. Το ίδιο νόμισμα να κυκλοφορεί και σε μια περιοχή που είναι αιωλική και στην Ιωνία και να έχει αξία. Αυτό είναι, ας πούμε, ο πρόδρομος του ευρώ, κατά τη γνώμη μου. Είναι αυτά τα νομίσματα εδώ. Αυτό έχει βρεθεί στη Μυτιλήνη, το βρήκαμε πριν 17 χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το πώς κυκλοφορούν τα νομίσματα. Οι γλυπτικοί, οι ανασκαφές φέρνουν συνέχεια πολύ ωραία παραδείγματα από το πόδι της Μυτιλήνης. Αυτό το κάτω είναι από το ωραίο αυτό άγαλμα, βρέθηκε πριν το 1880, νομίζω 85 είναι η πρώτη αναφορά που έχουμε, και μεταφέρθηκε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, θα το δείτε, είναι από τη Λέσβο. Γιατί την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπάρχουν πολλές, ωραίες τώρα, να μην ανοίξουμε την κουβέντα, υπάρχουν πολλές καταγραφές στην εφημερίδα της εφημερίδας της εποχής, που λέει ότι όταν σκάβανε το αρχοντικό ΤΑΔΕ στην Καβέτσο, ότι βρήκανε βωμούς και όλα αυτά και θα κάνουμε ενέργειες να μεταφερθούν στην Κωνσταντινούπολη. Κάποια μεταφέρθηκαν, κάποια δεν μεταφέρθηκαν όμως και ξέρουμε τι γίνεται. Καινούργια γλυπτά, ειδικά αυτό εδώ είναι ένα αριστογραμματικό γλυπτό, ένας νέος που θρηνεί πάνω από τον τάφο, έτσι σκεπτικός, βρέθηκε και αυτό πριν μερικά χρόνια και παρουσιάστηκε από μένα. Ανάγλυφα. Διάφορα έτσι, αυτή είναι η διόσκορη θεή των ναυτικών με τα άλογά τους που δείχνουν έτσι την παραγωγή της Λέσβου, η βομή και γίνοντας ο πλούτος. Μια κοινωνία ευνοούμενη, μια κοινωνία ανοιχτή, αποτυπώνεται και στα κοσμήματα που χρησιμοποιούσαν αυτά που είναι εισαγωγές, πολλά από αυτά, από τη Μακεδονία, από άλλα κέντρα και από νησιά και από τη Μικρά Ασία. Είναι τα ελάχιστα αυτά. Είτε είναι σκουλαρίκια, είτε διαδήματα, έτσι έχουν βρεθεί στη Λέσβο. Μας λένε κάτι για την κοινωνία αυτή, φυσικά όσο μπορούμε. Και αυτό που λέτε στα αγγλικά πιο πολύ, the cultural landscape. Η Λέσβος είναι ένας πολιτιστικό τοπίο στα ελληνικά, ένας παγκόσμιος προορισμός με μεγάλη σημασία. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι αναφέραμε πολύ μεγάλη σημασία που πάτησαν αυτά τα χώματα. Από τον Αριστοτέλη, τον Θεόφρα, τον πιο πριν, τον Αλκαίο, τον Σαμφό, που έχουν περπατήσει αυτά τα χώματα που περπατάμε κι εμείς. Ένας επισκέπτης που έρχεται με ενδιαφέρον
Δηλαδή που έζησε για παράδειγμα ο Ελλάνικος, ο Μαρνίας, ο Θεάφροστος και όλα αυτά. Ένα τοπίο το οποίο έχει διατηρηθεί, δεν έχει μεγάλες αλλοιώσεις σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας και έχει στη θέα που είχε και κάποιες φορές πριν από εμάς και ελπίζει να το παραδώσεις όσο δυνατόν ανέπαφο και στους επόμενους. Ένα μοσαϊκό πολιτισμών από την αρχαιότητα, από τον οικισμό της Θερμής από 3000 π.Χ. στον 6ο αιώνα π.Χ. που είναι το κυκλοπαιδί, στα μέσα που είναι η εποχή γύρω στο 300, στο Βυζαντινό ναό της κυκλοπαιδί της... κάποιος να βοηθήσει. Να το βρούμε. Της Τρολωτής στη Θερμή, με συγχωρείτε, Βυζαντινό μνημείο, το Οθωμανικό κάστρο που μας δίνει την περίοδο αυτή, τους πύργους των Αρχόντων, το βλέπετε κάτω, που είναι 17ος, 18ος αιώνας, 1700, 1800, άρα είναι φοβερά μνημεία, τα Οθωμανικά μνημεία, τα σχολεία της Λέσβου, τα οποία πολλά χτιστήκανε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και είναι αριστουργήματα βέβαια των Ελλήνων αρχιτεκτών και δημιουργών. Τα αρχοντικά της Μυτιλήνης όπως είναι το Λοριέτ που βλέπετε εδώ. Ένας μεγάλος πλούτος που πραγματικά αν αξιοποιηθεί σωστά, αν μπορέσουμε να το προβάλλουμε, η Λέσβος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, μα τίποτα από άλλους πολιτισμούς. Κλείνω τώρα στις δύο ωραίες, τέσσερις εικόνες ωραίες, που βλέπετε τη Μυτιλήνη λίγο από ψηλά. Και το πώς έχει διαμορφωθεί. Η ανάδειξη των μνημείων, η προσπάθεια που καταβάλει κάθε υπηρεσία να βοηθήσει, να γίνουν χώροι της σκέψης, να έρθει ο κόσμος να πληροφορηθεί, διάφορα παραδείγματα και προσπάθεια που γίνονται. Πίσω απ' όλα είναι αυτά οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, που δουλεύαν πολύ σκληρά με δύσκολες συνθήκες, ειδικά αυτή την περίοδο για να το καλύτερο. Και νομίζω ότι θα κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά και για την υπομονή σας. Με την Πολιόχνη, το κάθε μέρος της Ελλάδος έχει δημιουργήσει μια λαμπρή ιστορία, ένα πολιτισμό υπέροχο και η δική μας υποχρέωση είναι τι? Να τον κρατήσουμε. Να κρατήσουμε την Ελλάδα Ελλάδα. Πόσο δύσκολο θα είναι αυτό. Και ακόμα, ένα άλλο πράγμα ωραίο που έχουμε είναι ότι δημιουργήσαμε, εκτός από τον πολιτισμό μας, τη μουσική μας, επίσης μάθαμε να μαγειρεύουμε με ωραίο τρόπο τα προϊόντα που βγάζει ο Κόρδος της Καλονής και σε λίγο θα σας καλέσουμε να το δοκιμάσετε, αλλά πρώτα θα δώσουμε την τιμητική πλάκα. Δόκτωρα Κουρτζέλη, σου προσφέρουμε αυτή την αναμνηστική πλάκα. Είναι τιμή μας που σας είχαμε εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο που κάνετε στην Ελλάδα και στη Λέσβο μας, στην πατρίδα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τον κύριο Μπάνη, τον κύριο Χριστοδούλ, όλους τους ανθρώπους που βοηθήσαν να γίνει αυτή η διάλεξη και φυσικά και τον κύριο Χρήστο και Μαρία Παπουτσή για την πολύ καλή φιλοξενία της, την γενική τους. Ευχαριστώ πολύ. MGTV USA. Οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια. Επίσης, αναλαμβάνουμε την κάλυψη των εκδηλώσεών σας, γάμους, βαπτίσεις, παραγωγές διαφημίσεων, ντοκιμαντέρ. Τηλεφωνήστε μας στο 718-908-8729 ή επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο mgtvusa.com.